Ντόμινο αποστολών φακέλων με ύποπτη σκόνη λαμβάνει χώρα σε όλη την Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες. Από τους άγνωστους αποστολείς από την Ινδία δεν ξέφυγαν ούτε οι σχολές του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου που βρίσκονται στην Κόρινθο, αφού στις 10 περίπου το πρωί της Παρασκευής έλαβαν δύο φακέλους οι οποίοι φαίνεται να περιείχαν την ύποπτη σκόνη. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι φοιτητές προκειμένου να απομακρυνθούν από τα κτίρια στα οποία εκείνη την ώρα έκαναν τα μαθήματά τους, ενώ η αστυνομία απέκλεισε τους χώρους γύρω από τις σχολές. Ακολούθησαν οι έρευνες του πρώτου κλιμακίου της ΕΜΑΚ, η οποία περισυνέλεξε τους δύο φακέλους προκειμένου να τους αποστείλει στην Αθήνα για περαιτέρω ελέγχους. Οι ύποπτοι φάκελοι εστάλησαν στο τμήμα της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ο δεύτερος στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων και σύμφωνα με πληροφορίες ευτυχώς δεν ανοίχτηκαν, καθώς οι παραλήπτες βλέποντας τα αραβικά γράμματα στη θέση του αποστολέα υποψιάστηκαν ότι πρόκειται για τους φακέλους με την ύποπτη σκόνη που έχουν σταλθεί σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Εγώ ήρθα να κάνω μια συναλλαγή στην τράπεζα και ερχόμενος βλέπω μια κοινοποίηση της πληροσιτικής. Με κορδέλες κλείσανε το χώρο ολόνων και κατάλαβα ότι αμέσως ήταν η περιβόητη σκόνη που έφτασε και στην Κόρινθο. Είχαμε έρθει κανονικά για μάθημα στη σχολή και στα μισά του μαθήματος ήμασταν 4 άτομα μόνο μέσα στο μάθημα και ήρθε η κυρία Δούκα από την γραμματεία και μας ανέφερε ότι πρέπει να εκενώσουμε το κτίριο. Τρομοκρατήκατε? Η αλήθεια είναι πως δεν πανικοβληθήκαμε τόσο, το πήραμε λίγο πιο χαλαρά. Ναι, γιατί και η κυρία Δούκα μας το έφερε χαλάρα, δηλαδή, ναι, με ωραίο τρόπο. Δεν φοβηθήκαμε. Από Αθήνα ήρθαμε εδώ πέρα. Ωστόσο, ακυρώθηκαν όλα τα μαθήματα και δεν κάνουμε... και το πρώτο μάθημα ακυρώθηκε και δεν κάνουμε σχεδόν καθόλου μάθημα σήμερα. Εμείς είχαμε έρθει το πρωί για μάθημα, είχαμε σε 9.30 ώρα μάθημα. Ερχόμενοι εδώ πέρα διαπιστώσαμε πως κάτι δεν πήγαινε καλά καθώς βλέπαμε ανθρώπους που πιθανότατα ήταν από την αστυνομία. Πήγαμε για μάθημα, το μάθημα είχε ξεκινήσει. Ξαφνικά έρχεται η κυρία που είναι στη γραμματεία με έναν άνθρωπο της πυροσβεστικής και μας είπαν πως πρέπει να εκενώσουμε επειγόντως το κτίριο και να φύγουμε γιατί έχει βρεθεί ένας φάκελος ο οποίος προέρχεται από την Ινδία και ίσως σχετίζεται με αυτά που έχουμε δει και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια και τμήματα της Ελλάδος. Ήσταν πολύ φοιτητές μέσα στην αίθουσα? Στο συγκεκριμένο μάθημα δεν ήμασταν πάρα πολλοί, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και άλλα μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Μαθήματα που γινόντουσαν και στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Η επιστολή ήταν στον πρώτο όροφο. Άρα μπορείτε να φανταστείτε, στον πρώτο όροφο με περισσότερα άτομα ήταν λίγο η κατάσταση, εξελίχθηκε ομαλά, αλλά η ένταση ήταν εμφανή σε όλους τους φοιτητές. Φοβηθήκατε καθόλου? Κοιτάξτε, ο φόβος υπάρχει, αλλά προσπαθούμε τον φόβο να τον μετατρέψουμε σε μια πιο αστεία κατάσταση, καθώς εντάξει, άμα αρχίσουμε και πανικοβαλόμαστε για το οτιδήποτε. Το διακομωδείτε. Ακριβώς, το διακομωδούμε. Ναι, γιατί εντάξει. Τώρα έχετε καλά μαθήματα, περιμένετε να συνεχίσετε? Τώρα, όπως μας είπαν, τα μαθήματα έχουν ακυρωθεί για όλη την υπόλοιπη μέρα και όπως βλέπετε, περιμένουμε η πυροσβεστική να απομακρύνει το φάκελο με το κλιμάκιο που έχει στείλει το ειδικό κλιμάκιο. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα το απόγευμα της Πέμπτης έγινε γνωστό ότι ανάλογο φάκελο δέχθηκαν και στο κτίριο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που βρίσκεται στη Σπάρτη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Ντία Τζανετέα, τρεις καθηγητές και ένας υπάλληλος που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο του Πανεπιστημίου διακομίστηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Η πυροσβεστική παρέλαβε από το κτίριο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη το φάκελο προκειμένου να το μεταφέρει για ανάλυση. Το πρώτο κρούσμα που έγινε γνωστό ήταν στο κτίριο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, όπου εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο πρώτος ουσιαστικά φάκελος με άγνωστο αποστολή από την Ινδία, ο οποίος είχε ως αποδέχτη την Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Ο φάκελος μεταφέρθηκε με ασφάλεια και σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο Γενικό Χημείο του Κράτους, όπου έγιναν αναλύσεις του δείγματος. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πιθανή σκόπιμη προσθήκη στο χαρτί του φακέλου βιομηχανικών ερεθιστικών ουσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και βελτίωση συγκολητικών ουσιών και μελανιών εκτύπωσης. 7 άτομα που ήρθαν σε επαφή με το περιεχόμενο του φακέλου και αρχικά ανέφεραν ήπια συμπτωματολογία από το ανώτερο αναπνευστικό, εισήχθησαν στο νοσοκομείο και παρέμειναν σε απομόνωση για προληπτικούς λόγους. Στη συνέχεια αποχώρησαν μετά τα εργαστηριακά αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους και όλοι είναι καλά στην υγεία τους.
Παρόμοιοι φάκελοι με αυτόν της Μυτιλίνης εντοπίστηκαν σε σειρά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας με κοινά χαρακτηριστικά όπως αυτά του άγνωστου αποστολέα από την Ινδία. Συγκεκριμένα μέχρι στιγμής έχουν σταλεί ύποπτοι φάκελοι με σκόνη εκτός από τα σημεία που αναφέραμε και στην Πολυτεχνούπολη Κρήτη, στα Χανιά, στο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας, στα ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία στο Βόλο, στο ΤΕΗ Υπήρου στην Άρτα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αθήνας στο Εγάλεο, στην ΑΣΠΕΤ πρώην Σελέτε στο Μαρούσι, στην Βρετανία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα, στο ΤΕΗ Λαμίας, στο κτίριο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα και σε ιδιωτικό κολέγιο στη Θεσσαλονίκη. Ενώ βρέθηκε και φάκελο στα ΕΛΤΑ του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος με παραλήπτη καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, ενώ έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες στα ΕΛΤΑ, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση που εντοπιστεί φάκελος με αντίστοιχα ή παρόμοια χαρακτηριστικά, να μην τον ανοίγεται και να ενημερώνεται άμεσα την ελληνική αστυνομία και το πυροσβεστικό σώμα. Εάν έχει ανοιχτεί, να παραμείνετε στο χώρο που έχει ανοιχτεί ο φάκελος και να ενημερώσετε άμεσα την ελληνική αστυνομία ή το πυροσβεστικό σώμα, προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.